Άρα λοιπόν ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, πού μας οδηγεί μέσα από όλα αυτά? Στον ίδιο Του τον εαυτό. Τους οδηγεί στη Θεία Ευχαριστία. Στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Σε κοινωνία με Εκείνον. Ποιους οδηγεί σε αυτή την κοινωνία? Αυτούς που δεν ζουν για κανέναν άλλο λόγο παρά για να τον ρωτάνε τι σε ευαρεστεί, να τον νοιάζονται και να τον υπηρετούν. «Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθον εις την πόλη». Άρα πρέπει να γίνει από τους μαθητές το μεγάλο βήμα. Πρέπει να υπάρξει η προσωπική τους υπέρβαση. Πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα της πίστεως. Πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμά Του. Πρέπει να Τον εμπιστευθούν. Είναι δυνατόν τώρα εμείς να πάμε σε μια πόλη, να βρούμε κάποιον με ένα σταμνί ύδατος, και άμα τζάμπα ο κόπος, και άμα δούμε τρεις με σταμνίον ύδατος, ποιο θα επιλέξουμε? 1000 ερωτήματα. Όχι. Αυτό που μας είπε να κάνουμε, αυτό που μας παρήγγειλε, αυτό θα κάνουμε. Θα Τον εμπιστευθούμε. Πρέπει να εξέλθει ο Αβραάμ και να θυσιάσει τον Ισαάκ. Πρέπει να εξέλθει ο μαθητής και να βαδίσει εμπιστευόμενος τυφλά αυτό που του λέει ο Θεός, ο Χριστός. «Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθον εις την πόλη και εύρον καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα». «Και εύρον καθώς είπε προς αυτούς». Τι σημαίνει αυτό? Αγαπητά αδέλφια, είναι αδύνατον, μα αδύνατον, ο άνθρωπος να στηρίξει τη ζωή του επάνω σε ένα αξίωμα. Τι θέλεις, Κύριε, να σου ετοιμάσω? Τι θέλεις, Κύριε, να κάνω για να σε ευχαριστήσω? Και ο Θεός να μην του πει τι πρέπει να κάνει. Και όταν θα του πει, να μην γίνει έτσι όπως του τα είπε. Αδύνατον είναι να σου πει κάτι ο Κύριος και να μην γίνει έτσι όπως θα στο πει. Έτσι θα γίνει όπως θα στο πει.